Καλημέρα, Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020. Θέλω να ευχαριστήσω τη φίλη μου που έκανε δώρο αυτό το ωραίο το πλεχτό. Μου το έχει φέρει νομίζω στην παρουσίαση στη Λεμεσό. Σε ευχαριστώ πολύ. Το είδες, το φοράω τώρα. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι δύσκολο και έχει τίτλο «Απόγνωση». Αγαπητή κυρία Θέκλα, καλημέρα. Καλημέρα. Σας παρακολουθώ ανελειπώς και θέλω να σας ευχαριστήσω για τα θέματα που ανεβάζετε και τις ριζικές λύσεις που προτείνετε. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ μου. Είμαι μια γυναίκα 48 ετών. Πριν 5 χρόνια χώρισα, αλλά εξακολουθούσα να μένω με τον πρώην μου στο ίδιο σπίτι για να μην αποχωρίζεται κανείς μας το γιο μας, ο οποίος σήμερα είναι 15 ετών. Δυστυχώς, πριν 3 χρόνια ο πρώην άνδρας μου και πατέρας του γιού μου σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό. Έχασα τον κόσμο γιατί ήταν ένας άνθρωπος που εκτιμούσα βαθύτατα, καλός πατέρας και στοργικός. 3 μέρες μετά την τελετή ήρθε στο σπίτι η μάνα του και με ρώτησε αν έχω μέρος να μείνω με το γιο μου και τον εγγονό της, το γιο μου ο οποίος είναι και εγγονός της, διότι ήθελε να εκμεταλλευτεί οικονομικά το ακίνητο που μένω, διότι έχει την επικαρπία. 3 μέρες μετά που πέθανε ο γιος της, πήγε να βγάλει την νύφη της και τον εγγονό της από το σπίτι. Γιατί είχε την επικαρπία. Όταν της είπα όχι, ότι δεν φεύγω από το σπίτι μου και προσπάθησαν μαζί με την κουνιάδα μου να μας βγάλουν εμένα και το γιο μου τρελούς, μήπως με αυτόν τον τρόπο πετύχουν το σκοπό τους. Όταν της είπα όχι ότι δεν φεύγω από το σπίτι μου, προσπάθησαν μαζί με την κουνιάδα μου να βγάλουν εμένα και το γιο μου τρελούς, μήπως με αυτόν τον τρόπο πετύχουν τους σκοπούς της. Επίσης υποστήριζε ότι ο πρώην μου της χρωστούσε 80.000 ευρώ και έπρεπε να της τα δώσω εγώ και ο γιος μου. Μένω άφωνο. Ανεπιτυχής φυσικά η προσπάθεια της. Επίσης είναι εγκύτρια στο στεγαστικό δάνειο του πρώην συζύγου μου, το οποίο φυσικά δεν πληρώνει, αλλά ούτε μας δίνει την επικαρπία για να το νοικιάσουμε και να το αποπληρώνουμε εμείς. Εννοείς να σας δώσει την επικαρπία, να νοικιάσετε το σπίτι εσείς κάπου αλλού, να πάτε να μείνετε κάπου αλλού και με τα λεφτά από το ενίκιο να πληρώνετε το δάνειο. Ο γιος μου και εγώ δηλαδή. Όπως καταλάβατε, η πρώην πεθερά μου θέλει και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Άπλιστη και παραδόπιστη 25 χρόνια που τη ξέρω. Είναι η περιγραφή που δίνεις εσύ για την ίδια. Δεν φτάνει που έμεινε ολομόναχη γιατί γονείς δεν έχω ούτε αδέρφια με ένα παιδί, μόνη δίχως σπόρους και πραγματικά πέρασα χρόνια μην έχοντας να φάμε ούτε να πληρώσω λογαριασμούς. Είχα βρει εργασία με καλά χρήματα, 5 λεπτά μόλις από το σπίτι μου και όταν τη ζήτησα να με βοηθά με το παιδί πήγαινε έλα σχολείο, έφρηξε. Δεν είσαι καλά που εγώ θα ξενυχτάω να έρθεις εσύ από τη δουλειά το βράδυ για να σου κρατάω το παιδί και να ξυπνά από τις 7 χαράματα για να το πηγαίνω στο σχολείο. Οπότε πάλι άκυρο. Βρήκα λοιπόν και κάνω 2 δουλειές part-time με χαμηλές απολαβές και φτιαγμένες έτσι στο ωράριο του παιδιού να τον πηγαίνω το πρωί σχολείο και να τον παίρνω από αυτό και πολλές φορές τον παίρνω μαζί μου στη δουλειά μου για να μην μένει μόνος του. Υπόψη ότι η πρώην πεθερά μου μένει μόνο 10 μέτρα από το σπίτι. Ο πόλεμος όμως συνεχίζεται εδώ και κάποια χρόνια, η οποία πεθερά μου μαζί με την κουνιάδα μου κάνει ό,τι μπορεί για να μας διώξει. Μας διαβάλλει παντού. Δεν πληρώνει τις ζημιές που προκύπτουν και μας ζητάει συνεχώς να φύγουμε. Πραγματικά έχω πελαγώσει. Απ' τη μια έχω το άγχος ότι θα χάσω το σπίτι μου, επειδή αδιαφορεί ως εγκύτρια, και απ' την άλλη κρατάει εγωιστικά την επικαρπία, ότι δήθεν φοβάται μην πάθω κάτι και χάσει το ακίνητο. Σκέφτομαι όμως ότι στην τελική είναι μόνο τύχη, άψυχα ντουβάρια που κουβαλάνε άσχημες μνήμες μέσα τους. Ας το χάσω και ας πάω σε ένα μικρό, αλλά φιλόξενο, δίχως την τοξική τους παρουσία, μαζί με το γιο μου και με το κεφάλι μας ήσυχο. Ευχαριστώ για την υπομονή και περιμένω τη χρυσή συμβουλή σας, κυρία Θέκλα, ότι σας εκτιμώ βαθύτατα. Μόνη σου έχεις δώσει τη λύση στο τέλος. Ας το χάσεις. Είναι μόνο τύχη και ντουβάρια. Πιάσε το παιδί σου και πήγαινε σε ένα μικρότερο σπίτι μακριά από την πρώην πεθερά σου, μακριά από την πρώην γουνιάδα σου και προσπάθησε μαζί με το παιδί σου, αφού τόσοι άλλους μόνοι σας είσαστε, προσπάθησε μαζί με το παιδί σου να έχετε μια καλή
υγιεινή συνθήκη στο σπίτι. Δεν είναι υγιή τα πράγματα που βιώνετε τώρα εκεί πέρα. Δεν είναι normal. Δεν είναι normal πράγμα να έχεις την πρώην πεθερά σου και την πρώην γονιάδα σου να προσπαθούν να σε διώξουν συνεχώς από το σπίτι. Δεν είναι normal πράγματα αυτά να ζεις σε ένα σπίτι του οποίου το δάνειο δεν αποπληρώνεται. Εγώ κατάλαβα τι της είπες. Της είπες να σου δώσει την επικαρπία και να πληρώνεις εσύ το δάνειο. Αυτή όμως δεν δέχεται. Από τη στιγμή που δεν δέχεται και το δάνειο μείνει απλήρωτο, κάποια στιγμή εκ των πραγμάτων θα έρθει η τράπεζα να πάρει το σπίτι και θα αναγκαστείς να φύγεις με το γιο σου από εκεί. Η γνώμη μου είναι να φύγεις από τώρα. Γιατί έχω δει πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχασαν την υγειά τους, έχασαν την ψυχική σωματική τους υγεία, προσπαθώντας να κρατηθούν πάνω σε ντουβάρια. Το οποίο ντουβάρια στο τέλος της μέρας δεν έχουν καμία σημασία και καμία αξία μπροστά στην υγεία μας, τη ψυχική και τη σωματική. Σήκω, φύγε. Έχω δει γυναίκες οι οποίες έχουν μπει σε τρομερούς δικαστικούς καυγάδες με τον πρώην σύζυγο για σπίτια, για χωράφια. Έχω δει άντρες που το έχουν κάνει αυτό με τις πρώην σύζυγους τους. Έχω δει παιδιά να δέχονται γονική αποξένωση λόγω καυγάδων περί των οικονομικών. Έχω συνήθως ασχοληθεί χρόνια με το οικογενειακό δίκαιο, όχι ως δικηγόρος, αλλά ως ψυχολόγος, και έχοντας ασχοληθεί ιδιαιτέρως και με το θέμα της γονικής αποξένωσης, στις περισσότερες περιπτώσεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα μεταξύ πρώην συζύγων είναι το οικονομικό. Τώρα εσένα ο πρώην σύζυγος σου έχει πεθάνει, με τον οποίο πρώην σύζυγος σου φαίνεται ότι είχατε βρει μια λύση, η οποία όμως δεν ήταν και σολομόντια, δεν ήταν και σοφή λύση. Δηλαδή το να μένεις στο ίδιο σπίτι μαζί με τον πρώην άνδρα σου μετά που έχετε χωρίσει είναι εκ των πραγμάτων μια μη υγιή συνθήκη. Τι χωρίζεις άμα είναι να μένεις στο ίδιο σπίτι? Δηλαδή αυτό που κάνατε για το καλό του παιδιού, δεν ξέρω πόσο καλό έκανες στο παιδί και δεν ξέρω, δες και λίγο τα δικά σου κίνητρα, μήπως ένας λόγος που δέχθηκες να μένετε στο ίδιο σπίτι ήταν και ότι ο πρώην άνδρα σου πλήρωνε το δάνειο του σπιτιού και κάλυπτε κάποια οικονομικά, χωρίς να σε κατηγορώ γι' αυτό, αλλά θα μπορούσες να κάνεις μια πιο καθαρή λύση τότε. Να φύγεις από το σπίτι το οποίο ήταν δικό του και επικαρπεί η μάνα του, να πας αλλού να νοικιάσεις, να σου δίνει ο πρώην άνδρας σου διατροφή και να μην είσαι εκεί όταν φύγει αυτός από τη ζωή του, ώστε να έρθει η πρώην πεθερά σου και η πρώην γουνιάδα σου να σου ζητούν να φύγεις από το σπίτι και να σου λένε κιόλας ότι εσύ και ο γιος σου χρωστάτε δανεικά που τους χρωστούσε ο πρώην άνδρας σου που έχει πεθάνει. Συγγνώμη, δεν ξέρω αν είμαι σκληρή με αυτό που λέω, αλλά εγώ είμαι υπέρ των καθαρών λύσεων. Χωρίζει ένα ζευγάρι, ο καθένας ξεχωριστά. Δεν θα χάσει το παιδί τον πατέρα του, αν ο πατέρας είναι. Σε πιστεύω ότι ο πρώην σύζυγος σου, ο Μακαρίτης, ήταν καλός πατέρας. Αν ο πατέρας είναι καλός πατέρας, θα βρει τρόπο. Και ειδικά δεν τον εμποδίζει και η μητέρα και δεν προκαλεί γονική αποξένωση ή δεν μου φαίνεσαι να, σε καμία περίπτωση να προκαλούσες γονική αποξένωση του παιδιού από τον πατέρα του. Αν είναι και η μητέρα συνεργάσιμη και δεν έχει σκοπό να δημιουργήσει πρόβλημα ανάμεσα στον πατέρα και στο γιο, θα μπορούσε να είναι ένας εξαιρετικός πατέρας στο παιδί του και να είσαι κι εσύ σε μια ξεκάθαρη κατάσταση, νοικιάζοντας ένα δικό σου σπίτι, γνωρίζοντας ότι τα δεδομένα σου πώς είναι, τα κουκιά σου μετρημένα μεν, αλλά έχοντας την ελευθερία σου. Κατά τη γνώμη μου, έχεις κάνει την επιλογή τότε πριν 5 χρόνια που χώρισες να μείνετε στο ίδιο σπίτι, αυτή η επιλογή σου έχει στοιχήσει και μην το αφήνεις να σου στοιχίζει κι άλλο. Σταμάτα το κόρη, κόψε το, πάρ' το απόφαση. Τα σπίτια δεν είναι σημαντικά. Οι άνθρωποι είναι σημαντικοί. Το περιεχόμενο, το ανθρώπινο περιεχόμενο των σπιτιών είναι σημαντικό. Οι άνθρωποι που ζούμε σε ένα σπίτι είναι σημαντικό. Είσαι ευτυχισμένη μέσα σε εκείνο το σπίτι με το γιο σου? Ή είσαι συνεχώς υπό το κράτος φωνών, απειλών και τοξικότητος? Είσαι καλά σε εκείνο το σπίτι? Ή κάθεσαι εκεί πέρα με μια, ίσως και μια αντίδραση. Αντίδραση στο ότι η πρώην πεθερά σου είναι άπλιστη και παραδόπιστη. Ναι, είναι άπλιστη και παραδόπιστη. Παρακάτω, θα τη φτιάξεις εσύ? Δηλαδή, μήπως πολεμάς μια μάχη που είναι άχρηστη, η συγκεκριμένη μάχη με το σπίτι, μήπως είναι άχρηστη? Ότι σε οποιοδήποτε άλλο θέμα, οτιδήποτε άλλο συμβεί, ενώ δικαιώματα οικονομικά του παιδιού σου κλπ, να τα διεκδικήσεις και τα διεκδικήσεις και νομικά και δικαστικά και όλα. Όμως αυτό με το σπίτι που είναι ξεκάθαρη η συνθήκη, έχει την επικαρπία η πρώην πεθερά σου
και προφανώς όταν θα πεθάνει αυτή θα το κληρονομήσει ο γιος σου, ή αν υπάρχει ακόμη το σπίτι, ή δεν ξέρω αν θα το κληρονομήσει ο γιος σου, η κόρη της, ο Θεός και η ψυχή τους, δεν μας ενδιαφέρει. Ακόμη και αν δεν κληρονομήσει ο γιος σου το σπίτι, τουλάχιστον να κληρονομήσει από σένα μια υγιή ψυχοσυναισθηματική κατάσταση την οποία έχει μεγαλώσει. Στο χέρι σου είναι να προστατεύσεις το παιδί σου, έστω και τώρα, και τον εαυτό σου από τη συνεχόμενη τοξικότητα. Τύχη είναι, ντουβάρια είναι. Δεν είναι τόσο σημαντικό ως οι άνθρωποι. Καλημέρα.